Ο ακροδεξιός Ναφτάλι Μπένετ σε εκδήλωση για τους Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Γάζας το 2014 προβαίνει σε νέες απειλές κατά των μαχητών της Χαμάς. Ο Ισραηλινός στρατός παράλληλα προχωράει σε ελεγχόμενες εκρήξεις πυρομαχικών της Χαμάς στην Ασδόντ. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξαπολύει λεκτικά πυρά κατά του νέου προέδρου του Ιράν στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο με εκείνον επικεφαλής. Of all the people that Khamenei could have chosen, he chose the hangman of Tehran, the man infamous among Iranians and across the world for leading the death committees. جز تخریب منتخبین ملت در هیچ دوره‌ای وظیفه دیگه‌ای نداشتن. تفاوت نمی‌کنه که از صندوق‌های آرای Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη ανακοινώνει ότι ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ στο νότιο Ιράν θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για μερικές ημέρες εξαιτίας τεχνικής βλάβης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και όλα αυτά την ώρα που το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει απολύτως έτοιμο για να προχωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας για τα πυρηνικά στη Βιέννη. اسناد توافق